Γιάννης ο Καλαμίλας για να δώσει και εκείνος τη δική του, πώς να το πούμε, τη δική του γεύση στη σημερινή εκπομπή. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά. Καλησπέρα. Με πολύ δράση. Ακριβώς. Δεν ξέρω με τι θες να ασχοληθούμε, με τι να πάρουμε πρώτα. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε, όπως κάθε φορά, με το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, είχαμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική της Super League. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποιο παιχνίδι που ξεχωρίζει. Τα είχαμε πει και την άλλη φορά. Θα πάμε λίγο για το παιχνίδι του ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν το είδες εσύ προσωπικά. Εγώ είδα πολύ λίγο το μάτς. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν καλή ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Και μετά κάπως έπεσε στο δεύτερο. Δέχτηκε δύο-τρεις καλές φάσεις προς το τέλος του παιχνιδιού. Δηλαδή, κάπως κινδύνευσε. Πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε όμως. Και αυτό είναι πολύ βασικό. Γιατί συνέχεια. Και τώρα έρχεται το μεγάλο ντέρμπι. Θα πούμε και δύο λόγια γι' αυτό μετά. Οπότε την ήθελε πολύ αυτή η νίκη. Κοίτα, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα ήταν πολύ διαφορετικό το παιχνίδι αν γινόταν στην ημερομηνία που κανονικά θα διεξαγόταν ο αγώνας. Γιατί τώρα, να πούμε και την αλήθεια, ο Ατρόμητος ήταν και λίγο αδιάφορος από τη στιγμή που δεν κυνηγάει κάτι. Αλλά δεν πήγε και να χάσει, έτσι. Δηλαδή, εγώ όπως είδα το παιχνίδι, προσπάθησε. Εντάξει, η ΑΕΚ, όπως και να το δει κάποιος, έχει πολύ καλή ομάδα, την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Και άμα το δούμε και στατιστικά, γιατί έχει και την καλύτερη επίθεση μαζί με τον Ολυμπιακό και την καλύτερη άμυνα και την καλύτερη διαφορά τερμάτων. Και να πούμε ότι η ΑΕΚ αγωνίζεται και χωρίς έναν από τους βασικούς παίκτες της, τον Λιβάη Γκαρσία, που απέχει λόγω τραυματισμού και δεν θα είναι και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην ΟΠΑΠ Αρένα. Το οποίο παιχνίδι, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, είναι sold out, λογικό να μου πείτε. Ακριβώς, είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και είναι, νομίζω ότι δεν μπορεί να λείψει κάποιος από το τόσο κομβικό παιχνίδι, γιατί αν η ΑΕΚ κερδίσει, ίσως, πώς θα το πω, ίσως να κρίνει και το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό, εφόσον χάσει, έτσι. Ναι, γιατί νομίζω αν χάσει κιόλας, η διαφορά πάει είναι 9 πλέον, οπότε κάπως τα πράγματα δυσκολεύουν μετά για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει το πρωτάθλημα σαν ακριβώς. Ναι. Εσύ τι πιστεύεις για το παιχνίδι της ΑΕΚ του Ολυμπιακού? Θα πάμε και στα επόμενα παιχνίδια, αλλά πάμε αυτό που είναι το πιο ουσιαστικό παιχνίδι που θα μας απασχολήσει. Εγώ έχω να πω ότι την είπα τη γνώμη μου λίγο πάνω κάτω και στην εκπομπή της Δευτέρας. Θεωρώ ότι ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ είναι μια καλύτερη ομάδα. Το έχει αποδείξει και στις δύο αναμετρήσεις μέχρι στιγμής, και στο 3-0 του Κυπέλλου και στο 0-0 του Γεωργίου Καρισκάκη, που η ΑΕΚ έχασε απίστευτες ευκαιρίες για να βάλει γκολ και ήταν άτυχη. Άτυχη και άστοχη θα πω στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ειδικά ο Λιβάη Γκαρσία. Νομίζω ότι παρά τις απουσίες υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και αυτό το είδαμε και στο κύπελο, που ο Ολυμπιακός θεωρητικά κατέβηκε με μια δεκάδα μεικτή βασικών, μεικτή παικτών του πάγκου, για να το θέσω έτσι. Και η ΑΕΚ ήταν με παίκτες όπως ήταν μέσα. Ο Μάνταλος, ο Χατζαφή, ο Τζαβέλας, ο Μίτογλου, ο Στάνκοβιτς, ο Τσούμπερ. Δεν θυμάμαι κι άλλον και κάποιον ακόμα ξεχνάω, που πέρσι αν τους έβρισκε και κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ, θα τους πετούσε αντικείμενα για το πόσο κακή εικόνα εμφανίζονται στο γήπεδο και πήραν ένα ντέρμπι 3-0. Οπότε, ακόμα και έτσι, κέρδισε η ΑΕΚ. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα φανεί ξανά και θα πάρει το παιχνίδι η ΑΕΚ είτε εύκολα είτε δύσκολα, ακόμα και με 1-0. Δηλαδή, πιστεύω ότι βλέπω νίκη της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο αγώνα. Εσύ τι πιστεύεις? Πρώτα απ' όλα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό, ότι ναι, μεν ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά είχε τα στραβοπατήματα, είχε μια δυσκολία στο να πετύχει αποτελέσματα.
Αλλά πιστεύω ότι αυτό το 6-0, όπως είπε και ο Όπτη Δευτέρα, δεν πρέπει να δίνει, πώς το πω, μεγάλη όθηση. Ναι, ο Ολυμπιακός πάει εκεί πέρα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά για να είμαστε ρεαλιστές, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει και το, πώς το πω, και το γήπεδο που της δίνει την όθηση και τον Αλμέιδα που έχει στρώσει την ομάδα έτσι ώστε να μπορεί ακόμη και στα πιο δύσκολα παιχνίδια να βγάζει αποτέλεσμα. Αλλά από την άλλη, ο Ολυμπιακός, πιστεύω ότι αυτό που λέμε για τον Μίτσελ, ο Μίτσελ έχει κάνει μια πολύ προσιτή δουλειά. Έχει μαζέψει αρκετά τον Ολυμπιακό σε σχέση με το χάος που βρήκε, παρόλο που δεν έχει πάρει ντέρμπι και ούτε τον ντέρμπι τον Παναθηναϊκό πήρε. Αλλά δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση το να τον στήσουμε τον άνθρωπο στον τοίχο, γιατί έδιωξε αρκετούς παίκτες που πραγματικά ήταν με όλη τη σημασία της λέξης τουρίστες. Πήρε αρκετούς παίκτες, τους χρησιμοποίησε έτσι όπως μπορούν. Βέβαια εκεί θα δώσω ένα, πώς το πω, ένα φάουλ για τον Μπιέλ, ο οποίος τον χρησιμοποιεί, τον επαναχρησιμοποιεί συνέχεια και έχουμε δει ότι μερικές φορές δεν μπορεί να αποδώσει τα μέγιστα από τα πολλά παιχνίδια που έχει στα πόδια του. Παρ' όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είπαμε ότι θα κριθεί. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σίγουρα θα πάει πιο προειδιασμένος σε σχέση με το μάτσο του κυπέλλου. Ναι, και εντάξει, θα έχει και τις απουσίες όπως ο Εμβιλά. Κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει και ο Χάμες. Ο Χάμες, αν γίνει ακριβώς στον πάγο, θα είναι στην αποστολή κατά 99%, γιατί έχει ανεβάσει αρκετά τους ρυθμούς. Αλλά τη θέση του βασικού πιστεύω ότι την έχει εξασφαλίσει ο Κώστας Φορτούνης, γιατί και στο μάτσο του Λιβαδιακού έβαλε και τις 3 ασίστ. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να κόψει τη φόρα που έχει πάρει ο Έλληνας Τρικαλινός. Και θα είναι ένα μεγάλο φάουλ από την πλευρά του Μίτσελ. Εκτός αν τους χρησιμοποιήσει και τους δύο. Ναι, αλλά πιστεύω ότι σε ένα τέτοιο ντέρμπι θε ένα καθαρό έμο εξτρέμ και όχι δύο δεκάρια ή τρία δεκάρια. Θε έναν άνθρωπο. Λογικά θα υπάρχει ο Κανός, έτσι. Αν είναι ο Κανός και είναι ο Χάμες με το Φορτούνι βασική, τότε κακός, γιατί ο Μπιέλ ήταν πολύ καλός στην τελευταία αναμέτρηση. Και ο Χάμες προέρχεται από έναν τραυματισμό. Οπότε καλύτερα να ξεκινήσει να μείνει στον πάγκο ο Χάμες και να μπει ως αλλαγή για μένα παρά να ξεκινήσει βασικό. Εννοείται, έχει αγωνιστεί από το παιχνίδι με τον Πανετολικό, οπότε είναι και λίγο ρίσκο. Εντάξει, κανείς δεν αμφισβητεί την κλάση του Κολομβιανού, αλλά εννοείται, αλλά από τη στιγμή που είχε μείνει για 2-3 εβδομάδες εκτός, καλό είναι να μην ρισκάρει στον ενθουσιασμό του Χάμες, παράδειγμα, στον ενθουσιασμό του κόσμου να δει τον Χάμες, και στον δεύτερο ημίχρονο που μπορεί να δώσει κάποιες ανάσεις στο Φορτούνι, παράδειγμα. Ναι, σίγουρα. Μπορεί να μην κάνει και καλό μάτσο, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα. Απλά ο Φορτούνης, εγώ θα σταθώ ότι είχε μια παράδοση με την ΑΕΚ καλή. Οπότε θα ήταν καλό να ξεκινήσει. Απ' την άλλη, ο Χάμες, ας μην το ρισκάρει και ας τον χρησιμοποιήσει αν δει ότι το παιχνίδι δεν του κάθεται καλά και χρειάζεται μια αλλαγή. Πάντως, δεν πιστεύω ότι θα παρουσιάσει την ίδια εικόνα με το αγωνιστή του κυπέλλου Ολυμπιακός. Θα είναι κάπως βελτιωμένη. Αλλά και πάλι δεν πιστεύω ότι μπορεί να είναι ικανή στο τέλος για να πάρει το αθλητικό αποτέλεσμα. Είτε μια ισοπαλία είτε μια νίκη. Εννοείται. Πολλά νομίζω θα κρυφθούν. Αλλά πιστεύω ότι η ΑΕΚ είτε το ξεκάθαρο φαβορή. Αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται, όλα μπορούν να συμβούν. Μπορεί μέχρι να πει και γκολ και να ανοίξει και 0-0. Αυτό ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ωστόσο, είναι το ντέρμπι της αγωνιστικής. Λίγο πριν την τελική ευθεία για τα playoffs, θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, που είναι παράδειγμα το Άρης ΠΑΣ Γιάννενα. Ο Άρης προέρχεται από μια ήττα έκπληξη από τη Λαμία με 2-1. Και υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννενα, που είναι, νομίζω, ο Άρης καίγεται για τη νίκη, γιατί εάν ο Βόλος ιτηθεί από τον ΠΑΟΚ, τον περνάει στην βαθμολογία στο γενικό πόντο στο φινάλε. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι? Στο ΠΑΣ Γιάννενα Άρης, εντάξει. Τώρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΣ δεν έχει κάτι να διεκδικήσει, μια και έχει μείνει εκτός play-off και είναι, νομίζω, σχεδόν σίγουρη η σωτηρία του στην Super League παρά το κακό του ξεκίνημα. Νομίζω ότι το παιχνίδι αυτό χρειάζεται περισσότερο Άρη για να πλασαριστεί καλύτερα στα play-off, γιατί ο Βόλος τον έχει περάσει ξανά.
Οπότε θεωρώ ότι ίσως το με τον Άρη να βγαίνει νικητής, γιατί έτσι το έχει λίγο περισσότερο ανάγκη για να μπει δυναμικά και από μια καλύτερη θέση, έστω και να είναι αυτή η Πέμπτη, στα play-offs, συγκριτικά με το να μπει έκτος, για να έχει και ίσως κάποιες περισσότερες πιθανότητες να τελειώσει στη θέση που αναφέρομαι, που βγάζει η Ευρώπη του χρόνου. Να θυμίσουμε ότι λόγω της εξαιρετικής πορείας του ΠΑΟΚ στο Conference League πριν ένα χρόνο που έφτασε μέχρι τα πρώτα τελικά, φέτος έχουμε δικαίωμα 5 θέσεων στην Ευρώπη. 2 πρώτες οδηγούν στο Champions League, ο πρωταθλητής και ο δεύτερος, και οι 3 στο Conference. Οι επόμενες 3. Οπότε. Νομίζω 2 είναι Conference και 1 είναι Europa. Οκ, συγγνώμη, δεν το γνώριζα. Νομίζω ότι και οι 3 είναι στο Conference. Οπότε θα θέλει να μπει ως 5ος για να την κρατήσει και αυτή τη θέση, έτσι ώστε να πάει στο. Να βγει και σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου. Νομίζω ότι το είχαμε ξανααναλύσει σε μια εκπομπή. Θα είναι μια τεράστια αποτυχία του Άρη φέτος αν τελειώσει εκτός και μείνει εκτός ευρωπαϊκών θέσεων, γιατί είχε κάνει για 2 εξαιρετικές σεζόν τα προηγούμενα χρόνια. Κοίτα, αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι πιστεύεις ότι ο Άρης θα μπορεί να ανταπεξέλθει εφόσον βγει πέμπτος με την φετινή εικόνα, εκτός αν αλλάξει κάτι ριζικά και δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό? Δεν το πιστεύω, γιατί στο τελευταίο παιχνίδι ήταν κακός. Γενικά δημιούργησε ένα ωραίο ρόστερ στο κίνημα της χρονιάς, το οποίο φαινόταν ότι σε κάποιες θέσεις είναι και καλύτερο από την περσινή σεζόν, που ήταν εξαιρετική. Αν θυμάμαι καλά, τελείωσε ο τέταρτος. Οριακά είχε πάει να τελειώσει και τρίτος, νομίζω. Και φάνηκε ότι ειδικά με κάποιους μεταγραφούς, όπως ήταν του Γκρέι, όπως ήταν του Ντομπάτζο, που ήταν ένα ταλέντο στην Αγγλία, το οποίο δεν έπιασε και ήρθε στην Ελλάδα. Μέχρι και στο Sky Sports έκανα αναφορά για το τι μετακινήθηκε από την QPR στον Άρη. Φάνηκε ότι μπορεί να έχει μια πιο δυναμική ομάδα. Δεν έγινε. Πολλά είναι τα λάθη. Μπορεί να χρειαστεί και μια εκπομπή μόνη της αυτή για να αναλύσουμε τι. Όχι μια εκπομπή, ένα μισάωρο μόνο του για να αναλύσουμε τι πήγε λάθος φέτος στον Άρη. Στην εκπομπή της Δευτέρας κιόλας, ο Σπύρος είχε πει ότι ένα λάθος ήταν που διώξαν τον Μπούργο μετά από μόλις ένα μάτς. Θα συμφωνήσω μαζί του, όπως είχα συμφωνήσει και τη Δευτέρα. Εντάξει, αν είναι ακόμη μια ήττα, πίσω τους φέρνει ακόμη, γιατί αν ο Βόλος κερδίσει θα έχει μεγαλύτερη διαφορά στα πλέον. Και σίγουρα ψυχολογία. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι έχουμε και στην παρέα μας τον Θάνο Δαδιώτη. Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, εμένα, παιδιά. Καλησπέρα. Εδώ αναλύουμε τα παιχνίδια, αναλύσαμε και το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Αν θες εσύ να προσθέσεις κάτι, για το ποιον βλέπεις φαβορί, για το τι πιστεύεις ότι θα γίνει, το τελικό αποτέλεσμα. Για το πρωτάθλημα ή για το Ολυμπιακός ΑΕΚ? Το ΑΕΚ Ολυμπιακός την τελευταία αγωνιστική που είναι μεθαύριο. Πιστεύω δεν θα δούμε αυτό το μάτς που είδαμε στο κήπεδο. Θα δούμε, εντάξει, πιστεύω που είναι η βασική του Ολυμπιακού. Θα είναι πιο ανταγωνιστική. Πιστεύω ότι δεν θα αφήσουν ένα τέτοιο διασμό όπως στο κύπελο. Θα είναι σκληρό παιχνίδι. Πιστεύω ότι θα παλέψει το τρίποντο ο Ολυμπιακός. Και οι ομάδες έχουν πολύ ποιοτικά ρόστερ. Θα δώσω μια πρόβλεψη. Πιστεύω ότι θα βγει σοπαλία. Πες το μυαλό μου, σχεδόν κατά εκεί το βλέπω. Αναφέρα και όμως ότι μπορεί να μην υπάρξει και σκορ, να μην μπει και γκολ, αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Για ένα-ένα μπορεί. Θα έχουμε και δύο ομάδες σφιχτές άμυνες, πιστεύω. Δηλαδή θα παίξουν αρκετά αμυντικά ώστε να μην δεχθούν γκολ. Γιατί δεν θέλουν να χάσουν το τρίποντο, να μην χάσουν βαθμούς. Ή να χάσουν. Ναι, προτιμότερο είναι από το να χάσει ένας από τους δύο να πάρει το βαθμό. Γιατί από τη στιγμή που μπορεί να χάσει τους 3 βαθμούς, καλύτερα να αρκεστείς με τον έναν. Πάμε στη συνέχεια να πούμε για το Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προέρχεται από νίκη κόντρα στο Πανετολικό με στη Λεωφόρο, και ο Ατρόμητος από ισοπαλία στην Τρίπολη. Πώς το βλέπετε το παιχνίδι, πώς βλέπετε να τερματίσει ο Παναθηναϊκός μετά από όλη αυτή τη σεζόν, Γιάννη? Εγώ θα πω ότι δύσκολο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, παρότι δεν διεκδικεί τίποτα ο Ατρόμητος. Είδαμε ότι και με την ΑΕΚ ήταν αγωνιστικός, παρά το ότι έχει μείνει εκτός play-off.
Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να πάει με λίγο προσοχή στον αγώνα ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, έτσι ώστε να μην την πατήσει, γιατί δεν θα ήθελε, θα ήθελε να μπει ως πρώτος στα play-off. Δεν θα ήθελε να μείνει δεύτερος. Οπότε πιστεύω ότι θέλει προσοχή και το αποτέλεσμα δύσκολα εύκολα πιστεύω να το πάρει ο Παναθηναϊκός. Θάλο. Ο Ατρόμητος υποτιμούμε φέτος δυσκολεύει πολύ τους μεγάλους και την Ακπαροπέχωση και τον Ολυμπιακό που έφερε χ. Ο Παναθηναϊκός τελευταία έχει παίξει νομίζω με εύκολους αντιπάλους σχετικά με τον Πανετολικό, με τον Ολυμπιακό που έφερε χ και με τον Βόλο. Έχει σε μερικές θέσεις φαίνεται ότι έχει έλλειψη. Τα τελευταία παιχνίδια έχει παρουσιάσει έναν καλό εαυτό. Μπορεί να το πάρει το παιχνίδι, πιστεύω. Αλλά δεν είμαι το σίγουρο ότι ο Ατρόμητος είναι πολύ ανταγωνιστικό στην έδρα του και μπορεί να χτυπήσει με κάποια αντεπίθεση, ίσως με κάποιο στημένο. Οπότε δεν δίνω μια ξεκάθαρη πρόβλεψη. Ακριβώς. Και εγώ από τη θέση μου νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί αρκετά. Ο Ατρόμητος έχει όντως μια πολύ δυνατή έδρα, τουλάχιστον έχει αποδείξει φέτος. Ακόμη και παρόλο που έχει τις τελικές δυσκολεύτηκε να φύγει με το τρίποντο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε αν ο Ατρόμητος θα το παλέψει το παιχνίδι, που κατά πάσα πιθανότητα δεν αφήνει τίποτα. Ακόμα και να μην κυνηγάει κάτι, δεν νομίζω ότι θα είναι αδιάφορος. Πάμε και στο Βόλος ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε και το μεσοβδόματο παιχνίδι με τη Λαμία στο κύπελο, ένα παιχνίδι που είχε πάρει δύο αναβολές, τη μία λόγω χιονιά και κακών καιρικών συνθήκων τέλος πάντων, και τη δεύτερη που αναβλήθηκε και το ΑΕΚ Ολυμπιακός για το μεγάλο πλήγμα της χώρας μας στα Τέμπη. Δεν ξέρω αν είδατε το παιχνίδι του κυπέλου, να σχολιάσουμε αυτό πρώτα απ' όλα. Εγώ δεν το είδα, αλλά άκουσα ότι ήταν καταιγιστικός ο ΠΑΟΚ. Γιάννη. Μία από τα ίδια. Βέβαια, εντάξει, λίγο πολύ το περιμέναμε να επικρατήσει σχετικά εύκολα ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν περίμενα τόσο εύκολα και ουσιαστικά, εντάξει, τώρα είναι τελείως τυπικό το παιχνίδι στη Τούμπα. Έχει πάει στο τελικό ο ΠΑΟΚ, ξανά για... Ήταν το 17, ήταν το 18, το 19, το 21, το 22 είναι η έκτη φορά τα τελευταία 7 με 8 χρόνια που βρίσκεται στο τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Είναι πολύ εντυπωσιακό, δείχνει μια σταθερότητα. Οπότε, εντάξει, πολύ πολύ καλή εμφάνιση. Άσχετο από ότι πάλι ήταν αδύναμος. Και νομίζω, αν είδα καλά, ήταν και εξαιρετικός ο Γιακώβ μια φορά, ο Νάρη. Νομίζω ότι κανένας δεν περίμενε το σκορ να επεκταθήσει, να πάρει τέτοιες διαστάσεις, να πάει το τελικό 1-5 και ουσιαστικά να έχει κλειδώσει την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλλου, ο οποίος τελικός κυπέλλου ακόμα δεν έχουμε μάθει το που θα γίνει. Κάπου διάβασα ότι υπάρχει περίπτωση όλα αυτά που λέγανε για εξωτερικό και τέτοια που κατά πάσα πιθανότητα νομίζω κανένας δεν το πίστεψε να αναιρεθούν και να γίνει στο Πανθεσσαλικό, δηλαδή στο γήπεδο του που αγωνίζεται ο Βόλος. Αλλά ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Αυτό προς το παρόν είναι εικασίες. Δεν ξέρω αν έχει βγει κάτι επίσημο. Μπορεί να μην ξέρω και... δεν ξέρω μερικές φορές αν όντως ισχύει αυτό. Δεν ξέρω εσείς αν ξέρετε κάτι για το πού θα γίνει τελικώς. Εγώ έχω μείνει στο ότι θα γίνει στο Λονδίνο ή στην Αυστραλία. Και αν γίνει στο Λονδίνο, θα γίνει στο Selhurst Park της Crystal Palace. Εκεί. Δεν έχω διαβάσει κάτι περισσότερο από αυτά. Εγώ το ίδιο. Στο γήπεδο της Crystal Palace είχα ενημερωθεί. Εσείς πιστεύετε ότι είναι καλό να γίνει στο εξωτερικό και να μην γίνει στον χώρο? Γιατί εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που δεν μπορεί να γίνει ένα σωστό τελικό στην Ελλάδα, πώς θα γίνει στην Αγγλία? Δηλαδή, είναι λίγο παράλογο. Κοίταξε να δεις. Τώρα, αν η ΕΠΟ, δεν το γνωρίζω, το κάνει αυτό
Γιατί πάμε στη λογική του ότι το κάνουν στην Ισπανία, το κάνουν στην Ιταλία, στο Ντουμπάι και στο Αμπουντάμπι, όπως έχουμε δει. Και ας το κάνουμε κι εμείς γιατί θα πετύχει. Δεν υπάρχει το ίδιο κοινό που παρακολουθεί το Ισπανικό και το Ιταλικό πρωτάθλημα εδώ στην Ελλάδα για να προσελκύσει το κόσμο. Αν το κάνουν για τους Έλληνες ομογενείς, ok. Εγώ πιστεύω ότι τελικώς θα πρέπει να αποφασιστεί κάποια στιγμή να κάτσει ΕΠΟ, να πούνε ότι θα γίνεται, δεν ξέρω, στο Πανσσαλικό, στο ΆΚΑ, στο Καφτατζόγλιο, στην Κρήτη, δεν ξέρω, κάπου, και να μην αλλάζει ποτέ. Δεν γίνεται. Ας πούμε στην Αγγλία, γιατί γίνεται στο Wembley. Στην Γερμανία, γιατί γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στην Ιταλία, γιατί είναι συνεχιστό Ολυμπικό. Δεν καταλαβαίνω γιατί εδώ στην Ελλάδα πρέπει κάθε χρόνο να τσακωνόμαστε. Πού θα γίνει τελικώς και πού θα είναι το ένα, πού θα είναι το άλλο. Ας βάλουν το ΆΚΑ και να είναι αυτό και τέλος. Να μην υπάρχει κάθε χρόνο. Ένα παράδειγμα είναι το ΆΚΑ. Κάθε χρόνο αυτός ο ομίλος. Ναι, νομίζω ότι είναι και το πιο σωστό να γίνει στο ΆΚΑ, παρόλο που θέλει τις απαραίτητες, πώς να το πω, εργασίες, γιατί νομίζω ότι έχει αφαιθεί και λίγο. Θέλω εσύ τι πιστεύεις? Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και πιστεύω στο ΆΚΑ γιατί είναι το μεγαλύτερο σε χωρικότητα στάδιο. Δηλαδή θα μπορεί να φιλοξενήσει και τις δύο ομάδες. Πιστεύω στην Αγγλία δεν θα έχει τόσο ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν ξέρω αν δεν ενδιαφερθεί τόσο κόσμος να έρθει να δει τον τελικό. Δηλαδή πιστεύω κάποια στιγμή πρέπει να διέπω, να κάνει ένα σωστό τελικό. Γιατί βλέπουμε ότι γίνεται συνέχεια επεισόδια, αλλάζει ώρα. Τελευταία στιγμή αλλάζουν το στάδιο που θα γίνει τελικός. Οπότε πιστεύω να γίνει στην Ελλάδα και να κάνουν επιτέλους ένα στο τελικό. Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί όντως είναι αρκετά δύσκολο. Και για να επιστρέψουμε λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό, στο γήπεδο που, όπως προείπα, υπάρχουν οι φήμες ότι θα γίνει ο τελικός. Ο Βόλος που δεν τα έχει πάει και απαραίτητα καλά με τις μεγάλες ομάδες. Έχουμε δει μεγάλα σκορ και από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και συγγνώμη και Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Θάνο, εσύ τι πιστεύεις? Ο Βόλος έχουμε δει ότι δέχεται εύκολα γκολ. Είδαμε και στο Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό που έφαγε 5, με τον Παναθηναϊκό που έφαγε 6, νομίζω. 5. 1-5. 1-5 με τον Παναθηναϊκό, 0-4 με την ΑΕΚ και 0-5 με τον Ολυμπιακό. Σωστά, σωστά. Έφαγε και 4 από την ΑΕΚ. Οπότε πιστεύω, αφού έχει μεγάλο θέμα στην αμυντική λειτουργία, στο αμυντικό transition, ο ΠΑΟΚ έχει την ποιότητα επιθετικά, έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες, οπότε πιστεύω θα το πάρει το μάτς, σχετικά εύκολα πιστεύω. Γιάννη. Εντάξει, θα συμφωνήσω με τον Θάνο. Δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, εντάξει, το έχουμε δει φέτος να κάνει κάποιες γκέλες με μικρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι ο Βόλος, επειδή από τη φύση του παίζει κάπως πιο επιθετικά, ακόμα και με τις μεγάλες ομάδες δεν κάθεται πίσω να προσέξει τα μετώπιστε, θα πάει πάλι σε μια τέτοια λογική, θεωρώ, και ίσως τον δούμε πάλι να δέχεται κάποιο βαρύ σκορ. Εντάξει, βέβαια και ο Βόλος θα κυνηγήσει το αποτέλεσμα, γιατί πριν λέγαμε ότι άμα άρχισε κερδίσει θα τον πλησιάσει και θα πέρασει από πάνω του στη βαθμολογία, οπότε δεν θα ήθελε αυτό να συμβεί, αλλά νομίζω ότι η ποιότητα είναι μεγάλη, οπότε εύκολα, δύσκολα θα περάσει από το Πανθεσσαλικό. Ναι, όντως, ο ΠΑΟΚ είναι όντως ένα ερωτηματικό όλη αυτή τη σεζόν, ότι μπορεί να δείξει μια αρκετά καλή εικόνα, όπως τώρα δύο σερή παιχνίδια μας έχει συνηθίσει στα over, και έχει πάρει και 5-6 γκολ, 11 γκολ σε δύο αγώνες, οπότε δεν τα λες και λίγα. Αλλά δεν ξέρω αν ο Βόλος θα έχει το ίδιο, την ίδια λογική όπως και με τις προηγούμενες ομάδες. Πάντως όντως νομίζω θα κυνηγήσει τη νίκη, όχι τη νίκη, αν την ισοπαλία, τουλάχιστον να μην αφήσει τον Άρη να τον προσπεράσει. Γιατί και ο Άρης ρεαλιστικά αυτό κυνηγάει.
ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που συνεχίζει να είναι κοντά από τις τρεις ομάδες που είναι στην κορυφή και με τα αποτελέσματα που έχει πάρει θα έχει και την ψυχολογία να πάει στο Βόλο και να πιστέψει ότι θα μπορεί να κάνει ό,τι και οι υπόλοιποι. Σε αυτό το σημείο, τι θέλεις να πεις? Όχι, ναι, είπα. Ναι. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε τα τρία επόμενα παιχνίδια και με Champions League. Square. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία μας έχουν απομείνει για την 26η αγωνιστική. Πάμε στο Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης, που είναι επίσης ένα σημαντικό παιχνίδι που εννοείται δεν είναι για την κορυφή, αλλά είναι και τις ομάδες που πλησιάζουν και κινδυνεύουν να υποβιβαστούν. Μια από αυτές είναι ο Ιωνικός, που βρίσκεται στη 13η θέση με 15 βαθμούς. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιάννη και τον Θάλο την γνώμη τους για το πώς πιστεύουν ότι θα τα πάει ο Ιωνικός κόντρα στον Αστέρα, που είναι εντός έδρας παιχνίδι. Γιάννη. Ο Ιωνικός δεν είναι καλός φέτος. Έχει ένα σωμάτιο που θα κινέψουν. Ναι, ήδη είναι ο σωμάτιο. Δεν ξέρω, δύσκολα. Στο κερδίσιο Αστέρας. Δύσκολο παιχνίδι για τον Ιωνικό. Πολύ με βάση του παρουσιάζει ένα πολύ μέτριο φέτο η χρονιά. Οπότε θεωρώ ότι είναι ίσω μια ηττά. Θα το βάλω πιο ζημιωμένη θέση γιατί η παραμονή. Θάλο. Ο Αστέρας δεν είναι τόσο καλό όσο είναι στην έδρα του. Γιατί ο Ιωνικό είναι πιο συμπαγιστή την έδρα του, είναι πιο μαζεμένος. Οπότε έχει το πλεονέκτημα ο Ιωνικός, παρόλο που πιστεύω θα είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Ελάχιστες φάσεις πιστεύω. Πιστεύω θα δώσει ισοπαλία, δεν νομίζω να μπουν γκολ, να είμαι ειλικρινής. Αν και καίγεται για το τρίποντο ο Ιωνικός. Όντως, ο Ιωνικός είναι σε αρκετά δύσκολη θέση. Μετά από την βαριά ήταν από τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Και ο Αστέρας εννοείται ότι ναι, μεν δεν καίγεται, μια και είναι 9 βαθμούς μπροστά από τον υποβιβασμό. Αλλά δεν νομίζω ότι θα θέλει να διακινδυνέψει περαιτέρω εφόσον δεν του βγήκε το παιχνίδι. Για να πούμε και την αλήθεια, ο Ιωνικός έχει να πετύχει νίκη. Από τις 4 Δευτέρου στο μάτς με τον Άρη, περίεργο έτσι, ο Άρης είχε χάσει και από τον Ιωνικό. Είναι μια περίεργη ομάδα, από τότε δεν έχει πάντως πάρει νίκη. Πάντως έχει δυσκολέψει και την ΑΕΚ, παρόλο που έφυγε με το διπλό. Και τον Παναθηναϊκό. Ακριβώς. Πάμε και στο Λεβαδιακό Σόφι. Ο Λεβαδιακός που είναι η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος. Αυτή και είναι η ομάδα που καίγεται για βαθμούς. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του δέχτηκε μια βαριά ήττα στο Καραϊσκάκης, αλλά είναι σε πιο δύσκολο σημείο που έχει σταματήσει να μετράει νίκη. Μισό λεπτό να το... Έχει σταματήσει να μετράει νίκη από, αν δεν κάνω λάθος, από τον Ιωνικό, δεν έχει μετρήσει, δεν έχει πάρει νίκη από το νέο έτος, αν δεν βλέπω καλά. Από τον Ιωνικό 28-10, είναι μια ομάδα που όντως είναι σε πολύ δύσκολο δρόμο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε το παιχνίδι. Λεβαδιακός, δεν ξέρω αν θα σωθεί. Πώς το βλέπετε, Θάλο? Ο Λεβαδιακός δεν έχει κάνει και μεταγραφές, είναι αλήθεια, έτσι, που να τον βοηθήσουν. Έχει μεγάλη έλλειψη πιστεύω σε όλες σχεδόν τις θέσεις. Παρ' όλα αυτά στην έδρα του, ακόμη και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έχασε, τους είχε δυσκολέψει. Γιατί εντάξει, Λεβαδιά είναι μια δύσκολη έδρα, εντάξει, και πιστεύω το γήπεδο δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση. Οπότε τον Όφη θα τον δυσκολέψει. Αλλά πιστεύω Όφη έχει ποιότητα, έχει τις τελευταίες αγωνιστικές, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχει πάρει αποτελέσματα. Οπότε θα δώσω το διπλό.
πιστεύω ότι θα πάρει το διπλό του και με δυσκολία. Αν και δεν είναι εύκολη έδρα η Λιβαδιά. Παρόλο τις ελλείψεις που έχει ο Λιβαδιακός. Mm-hmm. Γιάννη. Νομίζω έχει θέμα με το μικρόφωνο. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται μας ακούει, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Εγώ με την... Ναι. Ναι, ακούγεσαι. Για όσο θα μιλήσεις. Λοιπόν. Αυτό που έλεγα είναι ότι ο Όφη είναι πολύ προβληματισμένος και ο ίδιος με την αλλαγή του προπονητή, δυστυχώς και τον Ολυμπιακό, στο Γιώργη Καρακάτσης. Πιστεύω ότι θα κερδίσει τον Λιβαδιακό εύκολα και δύσκολα. Δεν θα ζωριστεί ιδιαίτερα για να πάρει νίκη. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Λιβαδιακός θα χρειάζεται περισσότερο. Γιατί θα μένει και κάπως ανεβαίνει από 5 βαθμούς για τη Συρία. Οπότε θεωρώ ότι δεν έχει την ποιότητα που έχει Όφη. Και ίσως τον δούμε να παίρνει νίκη η ομάδα της, ή δούμε την ομάδα της κατά βάση μεγάλης θανότησης, ή δούμε την ομάδα της Κρήτης να παίρνει το διπλό. Όντως, Όφη, πρώτα απ' όλα είναι μια ομάδα που φέτος έχει ανακάμψει αρκετά σε σχέση με πέρσι. Είναι μια ομάδα επίσης που ακόμα και στα εκτός έδρας έχει μια πολύ καλή ροή, να το πούμε, και προέρχεται και από την ήταν με την ΑΕΚ. Οπότε νομίζω ότι εάν δεν νικήσει στη Λιβαδία, τουλάχιστον ένα χ θα πάει. Και πάμε και για το τελευταίο παιχνίδι της 26ης αγωνιστικής, που είναι το Πανετολικός Λαμία. Η Λαμία που επίσης βρίσκεται στη ζώνη κινδύνου, με τον Πανετολικό να έχει κάνει φέτος μια πολύ καλή σεζόν, ειδικά στις αρχές ήταν πραγματικά απίστευτος. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά, πολύ οργανωμένη. Έχει επίσης ένα Παναθηναϊκό δίδυμο που έχει περάσει, που είναι και ο Καρέλης, που αν δεν κάνω λάθος είναι πρώτος σκόρερ του Πανετολικού. Και νομίζω ότι θα πω τη γνώμη μου ότι ο Πανετολικός δεν νομίζω να δυσκολευτεί με τη Λαμία, που η Λαμία θέλει βαθμούς για να ξεφύγει λίγο από τους δύο τελευταίους μας, και είναι ένα πόντο μακριά από τον Ιωνικό και δύο από τον Λεβαδιακό. Γιάννη, τι πιστεύεις? Εντάξει, ο Πανετολικός έχει την ασφάλεια ότι είναι, δεν έχει να φοβηθεί να μαχάμεθει, γιατί δεν θα κάποια θέματα που βάζουμε. Η Λαμία είναι αυτή που καίει περισσότερο, να το πω έτσι, για το αποτέλεσμα. Βέβαια, ο Πανετολικός είναι ένα πρόσφυγα έδρα του και ο Καρέλης είναι σε πολύ καλή φυσική, είναι πράγματος προς όλη τη χρονιά, οπότε και γενικά είμαστε Αναστασίου. Θεωρώ ότι αν είχε τις παίχτες σε πιο βιωτικούς κάποιες θέσεις θα μπορούσε να είναι πιο ψηλά στη βαθμολογία. Οπότε δύσκολη η Λαμία. Θεωρώ ότι θα δούμε τον Πανετολικό να κερδίζει, αλλά ότι δεν κυνηγάει κάτι στη βαθμολογία της στιγμή. Παμπολογικά. Θάνο. Ναι, ο Πανετολικός, από ό,τι βλέπω, έχει χάσει μόνο από τους μεγάλους τελευταία, από ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με τις άλλες ομάδες φαίνεται ότι είναι ανταγωνιστικός, προσπαθεί για όλα τα αποτελέσματα να νικήσει. Η Λαμία, πιστεύω, από τις άλλες, δύο από τον Ιωνικό και τον Λεβαδιακό, είναι λίγο ανώτερη. Πιστεύω δεν θα πέσει η Λαμία. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο παιχνίδι, ο Ανατολικός έχει μπροστά κάποιους παίκτες που μπορούν να κάνουν τη ζημιά. Είναι ανώτερη ομάδα, πιστεύω, ο Πανετολικός στη Λαμία. Είναι πιο, έχει σε θέση πιο ποιοτικούς παίκτες. Οπότε πιστεύω ότι και με δυσκολία θα κερδίσει ο Πανετολικός. Ε,
Να το δούμε λίγο ρεαλιστικά. Η Λαμία είναι η πιο μη παραγωγική ομάδα σε γκολ. Αν εξετάσουμε τη νίκη με τον Άρη, έχει αρκετούς καλούς παίκτες, αλλά μερικοί έχουν υπερβεί το όριο ηλικίας. Παράδειγμα, δηλαδή έχουν παράδειγμα τον Ντεβισέντη που πλησιάζει τα 33, βέβαια ακόμα σε μια καλή ηλικία. Αλλά γενικά, σαν ομάδα, δεν μπορεί να βγάλει ένα αριστό σύνολο ώστε να μπορέσει να βγάλει εύκολα γκολ και να δυσκολέψει τον αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δυσκολέψει την ομάδα του Αγρίνιου. Αλλά στο ποδόσφαιρο είναι όπως όλα τα βλέπουμε. Και για να κάνω και μια υπενθύμηση ότι όλα τα παιχνίδια θα γίνουν την Κυριακή στις 7 η ώρα. Είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και πάμε πλέον να φύγουμε από τα σύνορα της Ελλάδας. Πάμε για το Champions League, για το UEFA Champions League και τις αγωνιστικές που έκριναν τα πρώτα εισιτήρια για την οκτάδα. Και θα τα πάμε χρονολογιακά. Θα πάμε την Τρίτη που είδαμε τα παιχνίδια μεταξύ των μισό λεπτό, μεταξύ Μπενφίκα Κλαμπ Μπριζ και Τσέλσι Ντόρτμουντ. Θα πάμε και πρώτα στην Μπενφίκα. Δεν ξέρω αν είδατε το παιχνίδι. Μια Μπενφίκα που ήταν πολύ καλή, εύκολα διέλυσε την Κλαμπ Μπριζ, που η Κλαμπ έδειξε ένα πολύ καλό χαρακτήρα στους ομίλους, αλλά αυτό φαίνεται να μην αρκούσε για τη συνέχεια. Θάνο. Ναι, όντως, αυτό θέλω και εγώ, ότι η Κλαμπ Μπριζ έδειξε μια πολύ θετική παρουσία στους ομίλους. Παρ' όλα αυτά, η Μπενφίκα και στα δύο μάτς πάρα πολύ ανώτερη, καταιγιστική με τον Ράμος και τον Ραφασλό. Γενικά έχει πολλούς, έχει αρκετές επιθετικές λύσεις που μπορεί να σου κάνουν την ζημιά. Έχουμε και τον τερματοφύλακα, τον Έλληνα, τον Βλαχοδήμου, ο οποίος είναι εξαιρετικός. Βέβαια, τώρα έχει πάει στους 8 η Μπενφίκα. Να δούμε με ποιον δύσκολο αντίπαλο εκεί πώς θα τα καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, πολύ άνετη η πρόκριση για την Μπενφίκα. Με 7-1 συνολικό σκορ. Γιάννη. Εντάξει, εγώ έχω να πω ότι ήταν λίγο αναμενόμενο, παρότι η Μπριζ ήταν εντυπωσιακή στους ομίλους. Νομίζω είχε ξεκινήσει με 3-3 και είχε κερδίσει και την Ατλέτικο και την Λεβερκούζεν και την Πόρτο με ένα εντυπωσιακό 0-4 την Πόρτο ειδικά. Τώρα εντάξει, η ποιότητα φάνηκε στις δύο ομάδες. Δεν μπορούσε η Μπριζ να συναγωνιστεί την Μπενφίκα του Σμιτ, που φέτος είναι μια φοβερή ομάδα και φαίνεται ότι πάει πάλι για πρωτάθλημα. Αφού ξανακατακτήσει το πρωτάθλημα μετά από μια διετία-τριετία που ήταν χωρίς μεγάλο τίτλο στην Πορτογαλία. Αυτό το 5-1 είχε και ως αποτέλεσμα να κοστίσει τη δουλειά του Σκοτ Πάρκερ, του προπονητή της Μπριζ. Απολύθηκε μετά από μόλις 12 αγώνες. Οπότε δεν είναι ο προπονητής που ξεκίνησε η χρονιά, παρένθεση, η Μπριζ ήταν άλλος. Ο Σκοτ Πάρκερ ήθελε να αντικαταστήσει τον προπονητή που τους έβγαλε στους 16, αλλά στο πρωτάθλημα η Μπριζ δεν ήταν τόσο καλή, οπότε απολύθηκε. Τώρα ήρθε ο Πάρκερ, ξαναπολύθηκε ο προπονητής, οπότε πάλι θα υπάρχει νέος προπονητής στον πάγκο της Μπριζ. Τέλος πάντων, εύκολη. Νομίζω ότι αυτό που περιμέναμε όλοι έγινε στο συγκεκριμένο ζευγάρι και πέρασε εύκολα η Μπενφίκα, γιατί μετά το 0-2 στο Βέλγιο ήταν νομίζω προκαθορισμένο το τι θα συμβεί στη Λισαβόνα. Θεωρώ ότι η Μπενφίκα θα είναι δύσκολος αντίπαλος με όποιον και αν πέσει στους 8, γιατί να θυμίσω κάπου εδώ ότι στον Όμιλο έφερε 2 φορές ισοπαλία με τη Παρί και έκανε 2 νίκες απέναντι στη Γιουβέντους. Όπως και να ήταν η Γιουβέντους, μέτρια κακιά στο πρώτο μέρος της χρονιάς, είναι η Γιουβέντους, δεν την κερδίζει εύκολα, οπότε θεωρώ ότι θα βάλει δύσκολα στον επόμενο αντίπαλο της στα πρώιμη τελικά. Και πάμε και στο επόμενο παιχνίδι της Τρίτης, που ήταν το Chelsea Dortmund. Ένα παιχνίδι που εγώ τουλάχιστον δεν περίμενα η Chelsea να πάρει την πρόκριση. Βέβαια η Dortmund είναι μια ομάδα που δεν μας έχει συνηθίσει στο να μπαίνει στα εκτός έδρας παιχνίδια και να καθαρίζει την πρόκριση. Και
πώς να το πω, είναι μια ομάδα που έχει αυτοκτονικές τάσεις και το απέδειξε και στο Stamford Bridge. Παιδιά, πώς είδατε το παιχνίδι, Θάνο? Να πω την αλήθεια ότι εγώ δεν το περίμενα να το γυρίσει η Chelsea εξαιτίας των εμφανίσεων που έχει δείξει. Παρ' όλα αυτά, σε 10 λεπτά, με το Sterling και το Havertz κατάφερε να το γυρίσει. Η Dortmund δεν κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι και για την πρόκριση. Πιστεύω ότι και το βάθος που δεν έχει η Dortmund, ενώ η Chelsea το έχει, έχει πάρα πολλούς παίκτες σε πολλές θέσεις. Και γι' αυτό είναι, πιστεύω, ένας επιπλέον λόγος που η Chelsea προχώρησε αυτή την πρόκριση. Παρ' όλα αυτά, τη Chelsea, άμα πάει, άμα με κάποιον πιο δύσκολο αντίπαλο, πέσει με πιο δύσκολο αντίπαλο, πιστεύω ίσως αποκλειστεί, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, η ομάδα δεν έχει δέσει. Οπότε δεν έχει καταφέρει ακόμη να δημιουργήσει αυτή τη χημεία που θέλει. Βέβαια, πολύ σημαντική πρόκληση για τη Chelsea που συνεχίζει στο Champions League, στη μεγαλύτερη διασυλλογική οργάνωση. Γιάννη. Η Chelsea νομίζω ότι μας έδειξε όλους λάθος. Εγώ δεν το περίμενα να προκριθεί η Chelsea, παρά το ότι η Dortmund δεν έχει καλή παράδοση στο Champions League. Θεώρησε ότι λόγω του ότι φέτος η Dortmund κάνει μια πολύ καλή χρονιά στην Bundesliga, διεκδίκει και το πρωτάθλημα με αξιώσεις για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό και είχε και ένα σερί 13-14 αγώνων αίτητη πριν από αυτό το match, πίστεψε ότι τουλάχιστον ένα γκολ θα μπορέσει να το βάλει στο Stamford Bridge. Δεν έγινε, για ακόμη μια φορά απέδειξε ότι είναι κατώτερο των περιστάσεων. Η Chelsea ήρθε με κάποια ψυχολογία λόγω της νίκης με ένα 0 απέναντι στη Leeds. Τώρα την έκανε, την έδωσε ακόμη περισσότερο την ψυχολογία της, μιας και αυτή η πρόκριση κάπως μαζεύει το όλο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Stamford Bridge. Αυτά τα σύννεφα που είναι από πάνω, ειδικά πάνω από το κεφάλι του Potter, και δίνει σίγουρα μια καλή ψυχολογία. Θεωρώ όμως, θα συμφωνήσω μαζί σας, ότι αν πέσει με μια καλύτερη ομάδα θα απεκλειστεί από τη συνέχεια του Premier League. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και με μια Μπενφίκα, αν πέσει, μπορεί να μην συνεχίσει και να απεκλειστεί. Δεν έχει κάνει, παρά τις καλές μεταγραφές της και τους καλούς παίκτες, δεν έχει πάει καλά φέτος η χρονιά για την Chelsea. Και δεν πιστεύω κιόλας ότι ο Potter είναι ο ικανός άνθρωπος που δεν έχει καταφέρει να της κάνει ηλεκτροσόκ τόσους μήνες. Δεν πιστεύω ότι το κάνει στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς. Βέβαια, η Chelsea όντως δεν είναι ομάδα που μπορούμε να της δείξουμε εμπιστοσύνη ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση, για την ακρίβεια, και στο μάζι με την Dortmund δεν το περιμέναμε τουλάχιστον οι περισσότεροι αυτό το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά ήρθε. Η Chelsea μας έχει συνηθίσει λίγο στο ότι μπορεί στο πρωτάθλημα να μην πηγαίνει καλά, αλλά στην Ευρώπη μπορεί να κάνει, πώς να το πω, να κάνει τα θαύματά της. Παρ' όλα αυτά προκρίθηκε, έστω και με αυτόν τον τρόπο που όσοι είδαμε το παιχνίδι, είδαμε και ότι υπήρξε και, δεν ξέρω, από την πλευρά της Dortmund, μια διχόνοια για την απόφαση να εκτελεστεί ξανά το πέναλτι του Havertz, που στην αρχή στόχησε, αλλά λόγω του ότι υπήρξε παράβαση επανεκτελέστηκε και ευστόχησε. Πάμε τώρα στο παιχνίδι, νομίζω το παιχνίδι που περιμέναμε περισσότερο, το Bayern Paris, που η Bayern κατάφερε για ακόμη μια φορά να βρεθεί στα προημιτελικά, να αποκλείσει την Παρί του Κιλιάν Εμπαπέ και του Λιονέλ Μέση. Εγώ που το είδα το παιχνίδι, μπορώ να πω ότι η Παρί είχε λίγο το έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε με τίποτα να θυμίσει ότι είναι ομάδα με παίκτες προϊχάλους ελληνικούς. Παρ' όλα αυτά έχασε, δικαίως έχασε το δεύτερο ημίχρονο, γιατί δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα εάν δεν μπορείς να έχεις χημεία και δεν έχεις έναν σοβαρό προπονητή, γιατί με συγχωρείτε, αλλά ο Καλτιέ δεν είναι προπονητής που μπορεί να προπονήσει παίκτες τύπου Εμπαπέ και Μέση και Ράμος και τους σχετικούς.
Θέλω το δικό σας σχόλιο σε αυτή την ήττα και αποκλεισμό της Παρή και τη νίκη της Μπάγερν. Θάνο. Θα πω ότι η Παρή αποκλείστηκε σχετικά εύκολα από αυτή την τρομερή Μπάγερν. Αμυντικά περιόριστο Εμπαπέ και τον Μέση δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα αυτοί οι δύο παίκτες που είναι δύο μεγαλύτεροι στάρ. Πραγματικά απίστευτος Ντελίχτ, Ουπαμεκανό, Αλφόνσο Ντέιβις, πραγματικά μείνει, δεν το περιμένω τόσο καλή την Μπάγερν. Ο Μίλερ 35 χρονών νομίζω είναι και να πιέζει τόσο ψηλά, να κλέβει ο μπάλες, να μοιράζει. Πραγματικά απίστευτο. Τι πράγμα? Το μεγάλο σε ένα χρόνο είναι 34. 34, ναι. Πραγματικά απίστευτο, δεν το περίμενα. Είχε τη μεγάλη ευκαιρία με το Βιτίνε σε κοινό τέρμα, αλλά ο Ντελίχτ την έδιωξε. Είχε όντω τον έλεγχο τη μπάλα στο πρώτο μήχρονο, όχι πολύ βέβαια, αλλά και στο δεύτερο ήταν πραγματικά πίσω στην Bayern. Νομίζω δεν έκανε ιδιαίτερε φάσει η Παρή στο δεύτερο. Άμα δεν κάνω λάθος. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν ήταν ουσιαστική. Νομίζω ότι έμεινε από δυνάμει, δεν ξέρω. Ναι, Γιάννη, εσύ τι πιστεύει? Θα πω ότι δημιούργησε διευκαιρίες Παρή με τον Ράμος. Μια κεφαλιά που έπιασε ο Σόμερ, πολύ δύσκολη. Και μια ακόμη κεφαλιά που πήγε σκιστά δίπλα το δοκάρι. Τώρα, σχετικά με το παιχνίδι. Είδα και τα δύο μάτς, οπότε έχω έτσι μια γενική εικόνα και στους δύο αγώνες. Θα πω ότι η Παρή μέχρι να φτιάξει ένα όνομα το οποίο απαιτεί πολλά χρόνια και όσο συνεχίζει να προσπαθεί να αγοράσει μέσα σε εισαγωγικά το Champions League και όχι να το πάρει με την αξία της. Τι εννοώ με το αγοράσει? Εννοώ με το ότι θα φέρω όλους τους καλούς παίκτες που υπάρχουν και μπορώ να φέρω στις θέσεις τους για να κατακτήσω τον τίτλο. Δεν θα το καταφέρνει, γιατί ομάδες όπως είναι η Bayern, η οποία φέτος στην Γερμανία μπορεί να είναι δεύτερη και να μην παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο, αλλά έχει την πανέλα, έχει το know-how, ξέρει πολύ καλά πώς μπορεί να προσεγγίσει τέτοιους αγώνες. Και πραγματικά είναι άλλη ομάδα στην Ευρώπη η Bayern. Το έχει αποδείξει πολλές χρονιές. Μπορεί στο πρωτάθλημά της να είναι μέτρια και να φτάνει μέχρι με τελικά Champions League πανεύκολα. Οπότε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι και η Bayern μια φοβερή Bayern όπως είναι, όπως έχει παρουσιαστεί άλλες χρονιές, έδειξε ότι είχε αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση απέναντι σε μια Παρή η οποία πάλι ψαχνότανε, πάλι ο Νεϊμάρ έλειπε γιατί ήταν τραυματίας. Δεν μπόρεσε σε κανένα από τα δύο παιχνίδια με εξαίρεση του πρώτου αγώνα, θα πω εγώ, που για ένα δεκάλεπτο πριν από το τέλος ήταν η κυρίαρχη Παρή να πάρει τον έλεγχο. Και στο δεύτερο συνέβη αυτό που όλοι περιμέναμε, βρήκε τους χώρους που ήθελε η ομάδα της Βαυαρίας και σκόραρε δύο γκολ και νομίζω σκόραρε και άλλα δύο τα οποία ακυρώθηκαν για offside. Θα μπορούσε δηλαδή το σκόρ εύκολο να είναι 4-0, αν δεν ήταν αυτά τα δύο από το VAR. Οπότε. Νομίζω ότι η Παρή είναι ίσως η πιο loser ομάδα των τελευταίων 5 χρόνων στο Champions League. Απεκλείεται κάθε φορά με και ένα διαφορετικό τρόπο. Εννοείται. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο Champions League. Επίσης δεν μπορεί να διαχειριστεί και το roster της. Δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί ο κατάλληλος προπονητής για να το κάνει. Ένας νομίζω είναι ο προπονητής που μπορεί να το κάνει για να ελέγξει τόσα εγώ μέσα σε αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάρει και στους τρεις το μυαλό στον ίδιο προπονητή. Το πει στο Ζιντάν. Μπράβο. Το περίμενα. Ναι, μπορούσε για τη Ζιντάν. Το θέμα είναι να το θέλει κιόλας, γιατί από το καλοκαίρι εγώ πιστεύω ότι και ο Μέση δεν νομίζω να παραμείνει στην Παρή. Για να κρύβει, δεν ξέρω κι άλλο. Αυτό πήγα να πω. Αν και ο Μπαπέ μείνει, μπορεί να διαλυθεί και η Παρή. Τέλος πάντων, είναι όντως μια ομάδα που πραγματικά μας εκπλήσει δυσάρεστα. Εγώ τουλάχιστον περίμενα να κάνει κάτι περισσότερο στο Μόναχο, όχι να πάρει την πρόκριση. Από τη στιγμή που χάσει το παιχνίδι στη Γαλλία, ήταν αναμενόμενο ότι θα αποκλειστεί. Πάμε όμως και στο τελευταίο παιχνίδι, που ήταν τότε ένα Μίλαν και είχαμε μια λευκή ισοπαλία χωρίς ιδιαίτερα πράγματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ προσωπικά δεν το είδα. Να πω εγώ δύο λόγια που το παρατήρησα. Ναι, ναι. Εντάξει, μια Μίλαν η οποία είχε κάνει οικονομία σε εισαγωγικά και είχε πάρει το 1-0
του πρώτου αγώνα, το οποίο φάνηκε χρυσάφι σε ένα παιχνίδι το οποίο η Tottenham ήταν πολύ μέτρια. Όχι ότι η Μίλαν έπαιξε κάποιο απίστευτο ποδόσφαιρο που δικαιολογεί αυτό το 0-0. Και αυτή δεν ήταν συγκλονιστικά καλή, ήταν και αυτή εξαιρετικά μέτρια, αλλά ήταν εξαιρετικά μέτρια, αλλά είχε αυτό το αποτέλεσμα στη τσάντα της από το Μιλάνο που της έδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Είχε στο Μενιάν στο τέλος να κάνει την επέμβαση του αγώνα με μια κεφαλιά του Χάρι Κέιν πάνω στη γραμμή κυριολεκτικά να σταματάει τον Άγγλο από το να ανοίξει το σκορ. Και νομίζω ότι η Μίλαν δείχνει αυτό ότι επιστρέφει κατά κάποιο τρόπο στο μεγάλο στο στερέωμα της Ευρώπης, ξανά στις πρώτες θέσεις, σε προημιτελικό μετά από την κατάκτηση του 2007. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει να βρεθεί η Μίλαν στο προημιτελικό. Δεν είναι το μεγαθύριο που ήταν, αλλά το να προκρίνεσαι στο προημιτελικά σίγουρα θέλοντας να ανέβεις και να είσαι ξανά στην κορυφή, καλή πάση. Οπότε είναι ένα σημαντικό σκάλι που ανέβηκε η ομάδα του Στέφανο Πιόλη. Είχε και μια ευκαιρία στο τέλος του αγώνα με τον Οριγκή να φύγει με τον διπλό, αλλά ο Λιωρίς ακούμπησε όσο χρειαζόταν την μπάλα για να τη αλλάξει πορεία και να τη στείλει στο δοκάρι. Τεράστια πρόκριση. Και παρά το ότι η χρονιά στην πρωτάθλημα για τη Μίλαν δεν έχει πάει καλά, αυτό μπορεί να είναι ψυχολογία πολύ μεγάλη για τη συνέχεια. Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Θέλω να αναφέρω κάτι πριν πάμε στο διάλειμμα. Το τρίτο μέρος της εκπομπής των Athletic Square. Είμαστε εδώ για να πούμε τα μάτια της Premier League. Θα δώσω τον λόγο στον Θάνο να μας πάει στην Αγγλία και να μας πει το τι έγινε στην Premier League γενικά. Θάνο, λόγο σε σένα. Ναι, μισό λεπτό. Είχαμε πλούσια αγωνιστική στην Premier League. Πολύ θέαμα θα έλεγα. Ένα 7-0 που δεν ξεχθεί. Ας ξεκινήσουμε. Πρώτα πάμε τη Δευτέρα, μην τα ξαναναφέρουμε. Τι πράγμα? Αυτό θα πούμε τη Δευτέρα, μην τα ξαναναφέρουμε. Ρεβέν και πίεζε. Εντάξει, το 7-0 θα το αφήσω. Λοιπόν, ας πούμε τα προηγούμενα παιχνίδια που είχαμε, τα περασμένα. Manchester City, Newcastle. Είχαμε πει ότι η Newcastle θα μπορούσε να δυσκολέψει τη City, αλλά αυτό κάτι τέτοιο δεν έγινε. Στο 15 ο Foden έκανε το 1-0 και στο 67 ο Bernardo Silva με assist του Haaland, κάτι που δεν βλέπουμε συνήθως, έδωσε το τρίποντο για την City, η οποία κυνηγάει την Arsenal για το πρωτάθλημα της Premier League. Η Arsenal έπαιξε με την Bournemouth σε μια ιστορική ανατροπή, θα έλεγα. Η Bournemouth σκόρε το πιο γρήγορο γκολ, το πιο νομίζω δεύτερο γρήγορο γκολ στην ιστορία της Premier League με τον Billing, στο πρώτο λεπτό. Στο 57 έκανε το 0-2 με τον Senesi και από εκεί και πέρα δεν τα παράτησε η Arsenal. Στο 62 μίασε με τον Partey. Στο 70 ισοφάρισε με τον Ben White και στο 90-7 ο Nelson έκανε το 3-2 και πήρε αυτό το πολύ πολύτιμο τρίποντο για την Arsenal, η οποία βρίσκεται σε 6 πόντους, όχι 5 πόντους διαφορά με την City. Στα άλλα παιχνίδια, στον Villa Crystal Palace, πολύ σημαντικό τρίποντο για την Villa, η οποία βρίσκεται στην 11η θέση, ίδιο βασμό με την Chelsea. Η Tottenham πραγματικά δεν ξέρουμε τι να πούμε για την ομάδα. Βρίσκεται σε ένα πολύ κακό φεγγάρι, έχασε τη Wolves, αποκλείστηκε από τη Μίλαν το Champions League. Να σημειώσουμε ότι η Wolves κέρδισε με τον γκολ του Traoré στο 82. Η Brighton σε εμφαντική νίκη τη West Ham με 4-0 με McAllister, Veltman, Mitoma και Welbeck. Η Brighton πραγματοποιεί μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Βλέπουμε και το παίχτη που ξεχωρίζει, θα έλεγα, την Brighton, το Mitoma. Η Chelsea νίκησε επιτέλους μετά από πόσες αγωνιστικές και αυτή νίκη με δυσκολία
στο 53 με το Φανά και έδωσε αυτό το πολύ σημαντικό τρίποντο για τη Chelsea. Η Southampton κέρδισε 1-0 τη Leicester, πολύ σημαντικό τρίποντο γιατί βρίσκεται στην προτελευταία θέση αλλά έχει πιθανότητες ακόμη να αποφύγει την ζώνη του υποβιβασμού και το ίδιο και η Bournemouth είναι πολύ κοντά όλες οι ομάδες. Αυτά από το Σάββατο. Κυριακή είχαμε την ισοπαλία της Nottingham με την Everton 2-2 και την ιστορική νίκη της Liverpool με 7-0. Αυτό είπαμε να μην το αναφέρεις, τέλος πάντων. Πάμε και για το... Πάμε και... Πέρσι και πρώτα, πρώτα, δεύτερα, δεύτερα. Ναι. Ναι. Πάμε και στην αγωνιστική που μας έρχεται. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν θες να... αν σου έχει κεντρήσει κάποιο μάτσο το ενδιαφέρον. Ναι. Ναι. Θα πω το Leicester Chelsea, ένα ενδιαφέρον μάτς, και το Fulham Arsenal. Αυτά τα δύο παιχνίδια, η Fulham είναι μια καλή ομάδα, μπροστά έχει επιθετικές, ιδιαίτερα με το Mitrovic, μπορεί να τη δυσκολέψει την Arsenal, παίζει και στην έδρα της, είναι ένα ενδιαφέρον μάτς που ξεχωρίζω. Και το Leicester Chelsea, γιατί η Leicester έχει μπροστά έχει λύσεις με τον Barnes, με τον Vardy. Η Chelsea δεν βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι, παρόλο που βρήκε την νίκη απέναντι στη Leeds. Πιστεύω θα δυσκολευτεί πολύ η Chelsea να κερδίσει. Ναι, αυτό. Εγώ μπορεί να βάζω και το Tottenham Forest. Nottingham Forest θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τι μπορεί να κάνει το ένα μετά την ήττα από τη Wolves. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η Tottenham μπορεί να βρίσκεται, να μην βρίσκεται και σε πολύ καλή κατάσταση παικτικά και δημιουργικά. Αλλά από τη στιγμή που ακόμα είναι στην τετράδα θα προσπαθήσει να το κρατήσει μέχρι το τέλος. Αν και εκεί τώρα αρχίσει και πιέσει και η Liverpool. Καλά γιατί την Newcastle. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να ανακάμψει. Εντάξει, είναι και δύο παιχνίδια πίσω, δεν έχει αγωνιστεί. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, θα φύγουμε από την Αγγλία και γενικά θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο. Θα πάμε στη EuroLeague που είχαμε τη δεύτερη διαβολευδομάδα για το 2023. Γιάννη, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός νομίζω καλά τα πήγε. Λοιπόν, τα πήγε πολύ καλά ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι άμα βάζαμε βαθμούς θα βάζαμε άριστα. Η 10, η άλφα με τον, όπως παίρναμε στο δημοτικό. Πήρε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με την Μπαρσελόνα την Τρίτη στο ΣΕΦ. Παρουσίασε για ακόμη μια χρονιά ένα εξαιρετικό πρόσωπο. Μια ομάδα που κέρδισε την Μπαρσελόνα στο παιχνίδι της με χαμηλό σκορ, με άμυνες πολλές και με περισσότερο hustle, δηλαδή να κυνηγήσουν τις φάσεις, να πέσουν, να παίξουν καλές άμυνες, να μην κάνουν πολλές επιθέσεις με το γνωστό του τρόπο, γιατί και η Βαρσελόνα ήταν καλή αμυντικά. Ήταν μια τεράστια νίκη γιατί τον εδραιώνει και σχεδόν του δίνει με σιγουριά την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Και ήταν φανταστικό σε εκείνο το παιχνίδι. Έπαιξε φοβερά. Και χθες νομίζω έκανε μέσα σε εισαγωγικά ένα πάρτι στο ΣΕΦ απέναντι σε μια Μπάγερν η οποία δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι από τον αγώνα. Ήταν ποιοτικά κατώτερη. Εξαιρετική βραδιά για ακόμα ένα παιχνίδι. Ο Λαριτζάκης που ήταν ο κομβικός παίκτης με τη Μπαρσελόνα έκλεισε το παιχνίδι και πήρε την νίκη. Ειδικά σε ένα σημείο σίγουρα είδε και στον αγώνα που πήρε το screen από τον Black, έκανε βήμα πίσω, step back και βάλει το τρίποντο που ουσιαστικά κλείδωσε την νίκη για τον Ολυμπιακό. Ήταν ξανά συγκλονιστικός με την Bayern. Οριακά δεν είχε 100% ποσοστό στο τρίποντο, αν στόχησε σε ένα.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Ολυμπιακό. Μείνε στην πρώτη θέση. Τώρα έχει κλειδώσει τα play-off. Για πρώτη φορά στην ιστορία του φτάνει τις 20 νίκες ο Ολυμπιακός στην EuroLeague. Και νομίζω ότι τώρα το πλέον με 7 αγώνες, έχοντας να παίξει δύο φορές στο Βελιγράδι με Παρτιζάν στο Αστέρα, έχει να πάει στο Κάουνα στην άλλη εβδομάδα, παίζει με Βιλερμπάν στο Σεφ, έχει τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι και κλείνει με Μπασκόνια. Νομίζω ότι αυτό που θα κοιτάξει είναι να δει που τι νίκες μπορεί να πάρει, να είναι σίγουρος για την πρώτη και δεύτερη θέση και μετά να κοιτάει τι γίνεται εκεί κάτω για να δει με ποιον θα πέσει στα play-off. Καλά, πλέον νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, γιατί λέγαμε και στην αρχή της εβδομάδας ότι ο Ολυμπιακός, εάν δεν πάρει το ένα παιχνίδι, ας πάρει τουλάχιστον να κάνει το 1-2. Έκανε το 2-2. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι εκπλήσωμε. Εντάξει, υπήρχε μια μικρή, πώς να το πω, ένα μικρό τεφορμάρισμα μετά το κύπελλο, αλλά νομίζω ότι... Ναι, νομίζω ότι ήταν και λίγο λογικό. Από τη στιγμή που παίζει ακατάπαυστα, κάποια στιγμή θα έρθει. Πάντως αυτή η κοιλιά έρθε, ήταν πολύ σύντομη και ανάκαμψε ακόμα πιο σύντομη. Δηλαδή, και με την Μπαρτσελόνα στην πρώτη περίοδο μόνο λίγο υπήρχε, πώς να το πω, υπήρχε λίγο μια στενότητα. Δεν μπορούσε να παίξει. Στην 12 νομίζω, στην 13 εκεί η Μπαρτσελόνα κάποια στιγμή. Ναι, είχε κλείσει και η περίοδο στο συν 9. Και κάποια στιγμή είχε μείνει και άποντος για 3 λεπτά όταν είχε ξεκινήσει το παιχνίδι και μετά από λίγο τον είδα που είχε αρχίσει και λίγο και παίρνει τα πάνω του. Βέβαια υπήρχε και ο τρομερός Σακίλ Μακίσικ που πραγματικά όσο μεγαλώνει είναι σαν το παλιό καλό κρασί που λένε, που σκόραρε 16 πόντους. Εντάξει, ήταν και ο Λάρη, ήταν και ο Λαρετζάκης που ήταν επίσης πάρα πολύ καλός. Και εντάξει, ο Βεζέγκοφ πραγματικά, δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν ο Σάσα που έχουμε συνηθίσει, που έγινε και η βράβευση λίγο πιο πριν, αλλά μετά από λίγο, μετά ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο άρχισε και το πήρε προσωπικά και έβαλε και στους 13 πόντους για το πρώτο παιχνίδι. Για το δεύτερο με την Bayern, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Ο Ολυμπιακός ήταν πραγματικά απίστευτος, έσπασε ρεκόρ στα τρίποντα, ισοφάρισε όντως, ξεπέρασε τις νίκες στην Ευρωλίγα και μπορεί να αυτό το ρεκόρ να το πάει ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρουμε και εμείς στις πόσες νίκες θα φτάσει. Ναι, δεν ξέρουμε στις πόσες νίκες θα... Ναι. Δεν ξέρουμε στις πόσες νίκες θα κλείσει τη σεζόν. Νομίζω ότι δεν έχει και πολύ σημασία. Αν καταφέρει να βγει στις πρώτες 2-3 θέσεις τουλάχιστον, νομίζω ότι το πλεονέκτημα έδρας καλώς ή κακώς το έχει εξασφαλίσει ή τουλάχιστον. Επειδή θέλω να μπω λίγο στο μυαλό του Μπαρτζόκα, όπως και χθες, όταν άρχισε και το παιχνίδι, έπαιρνε λίγο μεγάλες διαστάσεις και η ομάδα χαλάρωνε. Δεν ήθελε να το βλέπει αυτό. Οπότε θα προσπαθεί να το κάνει τον Ολυμπιακό, τον παικτών του τουλάχιστον ένα mind game ότι τίποτα δεν έχει κρυθεί και έτσι πρέπει. Επίσης υπήρχε και μια μικρή ανησυχία για τον Σλούκα που δεν έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο, τον προφύλαξε, αλλά δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό. Και θα δώσω την πάσα μου στο Θάλο να πει εκείνο τη γνώμη του για το πώς είδε τον Ολυμπιακό, αν τα είδε τα παιχνίδια με Μπαρτσελόνα και Μπάγερν αντίστοιχα. Ναι, εγώ θα ήθελα να σταθώ περισσότερο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Γιατί πραγματικά από όλα αυτή την ομάδα χθες, νομίζω κάναμε και ρεκόρ τριπόντων, όπως είπατε. Πραγματικά χαίρεσε να τη βλέπεις αυτή την ομάδα. Ίσως είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Έβρεσε τον τρόπο που παίζει. Πραγματικά τόσο δεμένη ομάδα με τέτοια χημεία, απίστευτους παίχτες σε όλες τις θέσεις σχεδόν. Πραγματικά απίστευτη. Νομίζω έχει πάρει και το πλεονέκτημα έδρας. Εντάξει, πιστεύω δεν έχει να φοβηθεί καμία ομάδα. Ίσως αυτή η ομάδα που την δυσκολέψει πιο πολύ έχουμε πει την Μονακό, η οποία δεν της ταιριάζει πολύ το playstyle. Και την ΕΦΕΣ, η οποία η ΕΦΕΣ έτσι όπως τη βλέπουμε και δεν νομίζω να μπει και play-off. Κάνει με 21. Ναι, δεν νομίζω να μπει play-off. Αλλά άμα μπει θα είναι μια σίγουρα ομάδα που θα πρέπει να προσέχει, όχι να τη φοβάται. Αυτό, στα άλλα παιχνίδια... Ο Ολυμπιακός έχει να παίξει σε 3 δύσκολες έδρες για να κλείσει τη χρονιά. Πάει στο Κάουνας, που η Ζαλγκύρης φέτος κάνει ρεκόρ με sold out, έχει κάνει ήδη 16 και με 6 με 7 αγώνες να απομένουν
θα κάνει σίγουρα παραπάνω. Είναι δύσκολη έδρα και η Ζαλγκύρης κυνηγάει ακόμα τα play-off, γιατί θα ήθελε να είναι πολύ στα play-off και να διεκδικήσει τη θέση στο Final Four, μιας και εκεί γίνεται φέτος. Οπότε νομίζω ότι θα είναι δύσκολη αποστολή. Μετά και έχει και άλλα δύο παιχνίδια στο Βελιγράδι, με μια Παρτιζάν η οποία είναι μέσα στην οχτάδα, οπότε θα θελήσει να, δεν θα θέλει να χάσει. Και είναι και δύο δύσκολες, πολύ δύσκολες έδρες από άποψη κόσμου, το πόση ένταση υπάρχει στο παιχνίδι. Άρα αυτό που θέλω να πω και εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι μια καλή προπόνηση για τον Ολυμπιακό ενώπιον play-off, να πάει σε τρεις δύσκολες έδρες όπως είναι αυτές, να πάρει μια εικόνα. Βέβαια, εντάξει, πιο δύσκολες, αλλά εγώ μιλάω για την τελευταία, για την τελευταία τώρα πορεία, τον τελευταίο δρόμο της regular season της EuroLeague. Να πάρει αυτές τις τρεις έδρες που είναι εξαιρετικά δύσκολες και με κοινό να φωνάζει, είναι συνέχεια sold out, έτσι ώστε με όποια ομάδα πέσει στην επόμενη φάση τα play-off να είναι κάπως προετοιμασμένος σε τόσο εχθρικά περιβάλλοντα. Οπότε θα είναι και μια καλή προπόνηση γι' αυτό. Επίσης, εσύ είδες και τον Παναθηναϊκό που ταξίδεψε στο Περκυπάτο για να αντιμετωπίσει τη Μονακό. Εγώ προσωπικά δεν το είδα τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τουλάχιστον από ό,τι είδα και με το σκόρ, το προσπάθησε όσο μπορούσε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός αυτό που έκανε είναι το εξής. Δεν ήταν καλό στο πρώτα δύο ημίχρονα. Προσπάθησε εκεί κάπως να είναι κοντά στο σκορ, αλλά η Μονακό πάντα έβγαζε, έχει απίστευτο ταλέντο αυτή η ομάδα, οπότε το εμφάνιζε και έπαιρνε διαφορές. Κάπως έκλεισε, μάζεψε τη διαφορά στη δεύτερη περίοδο και πήγε με ένα, νομίζω, μείον 6, μείον 8 στα αποδυτήρια. Μετά βγήκε και εμφανίζεται μια ομάδα σαν να έχει την αίσθηση ότι είναι έτοιμη να σου πάρει το παιχνίδι. Πολύ καλός ο Μπέικον, μπαίνει στο παιχνίδι, σκοράρει 11 πόντους. Καλός και ο Γκριγκόνης, είναι καλός ο Λί, που εντάξει ο Λί γενικά σταθερός, είναι καλός παιδί στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει πολλά παιχνίδια βέβαια που παίρνει τραβηγμένες επιθέσεις πάνω του, αλλά γενικά δεν είναι κακός. Και μετά εκεί, λίγο πριν, ενώ διαφορά το αγώνα είναι πόντο-πόντο, ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει σε ένα σημείο και φαίνεται ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι, δέχεται ένα 6-0 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Αυτό το σερί συνεχίζεται σε 11-0 αφού ξεκινάει το δεύτερο, συγγνώμη, στο τέλος του ημιχρόνου, είπατε, τη τρίτη περίοδο. Δέχεται, ανεβαίνει στο 11-0 στο ξεκίνημα της τέταρτης και εκεί με το σκορ 71-57 τελειώνει ο αγώνας. Το καταλαβαίνεις και το εκφράσει του σώματος του παιχνίδιου Παναθηναϊκού. Για ακόμη μια φορά αφήνουν το παιχνίδι να φύγει και σταματάνε να το διεκδικούν. Το έχουν κάνει άπειρες φορές φέτος. Και πάλι κάπως πήγε εκεί να μειώσει. Πάλι δέχτηκε ένα 8-0. Τελείωσε το παιχνίδι. Από την δική εικόνα του Παναθηναϊκού στην τελευταία περίοδο. Δεν ξέρω αν σήμερα πέρα στην Ερυθρό Αστέρα, ακόμα και αν είναι το παιχνίδι στο ΑΚΑ, μπορεί να πάρει κάτι. Ο Ερυθρός Αστέρας έρχεται από μια τεράστια νίκη απέναντι στην ΕΦΕΣ. Έχει μπει και ο Καμπάτσο πλέον στην ομάδα. Θέλει να διεκδικήσει μέχρι τέλους τα play-off, οπότε μήπως δούμε ξανά μια τέτοια από καρδιωτική εικόνα από τους πράσινους και μια ακόμη ήττα. Έχει να κερδίσει ο Παναθηναϊκός από το νικητήριο τρίποδο του Derek Williams με τη Maccabi στο ΑΚΑ πριν από κοντά ένα μήνα, νομίζω. Πρέπει να έχει περάσει ένας μήνας. Μήπως έχουν περάσει και δύο από αυτό το παιχνίδι με τη Maccabi. Οπότε ήταν για ακόμη μια φορά απογοητευτικός. Παρότι στα δύο παιχνίδια με Μιλάνο και ΕΦΕΣ είχε παρουσιάσει ένα πιο βελτιωμένο πρόσωπο, από την ώρα που έφυγε ο Ράντονιτς, τώρα ήταν αποκαρδιωτικός. Καλά, εννοείται. Ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως τη χρονιά την έχει χάσει από την αρχή του έτους κιόλας. Οπότε, ό,τι είναι να βελτιώσει, ας το βελτιώσει για την επόμενη χρονιά, που δεν ξέρουμε και ποιος θα είναι ο προπονητής, γιατί ο Σέρλης δεν θα μείνει εκεί πέρα, αποκλείεται. Πάνω σε αυτό θέλω να κάνω ένα σχόλιο για την επόμενη χρονιά του Παναθηναϊκού. Ναι. Λοιπόν, δύο είναι τα νέα. Το ένα έρχεται από τη Σερβία. Ένα site γνωστό γενικά, το Mozart Sport, ανέβασε σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός είναι κοντά σε συμφωνία με τον Λάσο. Αν γίνει αυτό, αντιλαμβανόμαστε όλοι εδώ πέρα ότι θα είναι με τεράστια κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος
επί μια δεκαετία τη Ρεάλ την είχε στην κορυφή και κάθε χρόνο η Ρεάλ κέρδιζε από έναν τίτλο, έστω και αν ήταν από το Super Cup της Ισπανίας. Και ένας εξαιρετικός προπονητής. Βέβαια, θα είναι η πρώτη φορά που τον δούμε εκτός Ισπανίας να προπονεί μια ομάδα με μικρότερο budget, με όχι με αυτά τα 30-40 εκατομμύρια που είχε η Ρεάλ. Και θα βγει κάπως από τη φούσκα που είδαν τόσο καιρό της Μαδρίτης. Αλλά σίγουρα θα είναι μια τεράστια κίνηση και θα αναβαθμίσει μόνο το Παναθηναϊκό από προπονητές οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να σταθούν στο τέψη των περιστάσεων τα τελευταία χρόνια. Και το δεύτερο νέο έρχεται από το Eurohoops, το οποίο αναφέρει ότι ο Σάνι Μπιτσέροβιτς, ο GM της Τσεντεβίτα αυτή τη στιγμή, Τσεντεβίτα Ολύμπια, είναι κοντά στο να γίνει ο GM του Παναθηναϊκού. Επιτέλους ο Παναθηναϊκός θα έχει έναν general manager, να εξυγχρονιστεί λίγο στο κομμάτι γιατί δεν είχε, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη Τσεντεβίτα Ολύμπια. Η Τσεντεβίτα ήταν για αυτούς, για να δώσω την πληροφορία, η Τσεντεβίτα Ολύμπια ήταν δύο ομάδες που γίνανε μία. Ήταν η Τσεντεβίτα και η Ολύμπια Λουμπλιάνας. Συγχωνευτήκανε, γίνανε ένα. Υπάρχει ένα project εκεί πέρα το οποίο έχει ως στόχο να γίνει από τις καλύτερες ομάδες που υπάρχουν στην Αδριατική Λίγκα, να χτυπήσει και την Παρτιζάν και τον Ερυθρό Αστέρα με το σκεπτικό ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή η Τσεντεβίτα βρίσκεται στο Eurocup. Ο Μπιτσέροβιτς είναι, χρεώνεται ένα μέρος αυτής της προσπάθειας, έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Ένας άνθρωπος που μπορεί να φέρει έναν άλλον αέρα στο Παναθηναϊκό και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει καλά τη δουλειά του GM και μαζί με τον Λάσο, αν βρουν κοινή φόρμουλα και δεν έχουμε αυτά όπως υπήρχε φέτος που ο Ράντεντς παραδείγματος χάρη δεν ήθελε τον Μπέικον και εν τέλει ήρθε ο Μπέικον και ήθελε να φέρει τεσάρι, αλλά εν τέλει αντί για τεσάρι ήρθε ο Μπέικον και έφτασε να πάρει τεσάρι Παναθηναϊκός backup από τον Ντέρι Γουίλιαμς στο Ναγραβάνι πριν από ένα μήνα. Αν καταφέρουν να βρουν ένα διάβλο επικοινωνία, θα μπορεί να δημιουργηθεί αργά και σταθερά κάτι καλό ξανά στο Παναθηναϊκό. Ωραία. Να υποθυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος στη βαθμολογία της EuroLeague. Με δεύτερη να ακολουθεί η Real Madrid, η οποία, όπως είπες και για budget, η Real έχει το μεγαλύτερο budget στη στιγμή, το budget στο θεσμό. Ναι, είναι νομίζω το μεγαλύτερο budget και μετά ακολουθεί για πολύ λίγο η Μπαρτσελόνα. Τέλος πάντων, η Real είναι η Μπαρτσελόνα. Ναι. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μαζί τους ήταν και η ΤΣΣΚΑ, αλλά λόγω της κατάστασης δεν βρίσκεται πλέον στο EuroLeague. Αυτές οι τρεις ήταν οι που είχαν τα μεγάλα budget και μετά ακολουθούσαν οι τουρκικές. Ναι, ακριβώς. Και να υπενθυμίσουμε ότι η Real θα παίξει με την ΕΦΕΣ στις 14 του μήνα. Δηλαδή η ΕΦΕΣ εκτός από το παιχνίδι με τη Μακάμπη θα δώσει άλλα δύο εντός που είναι με Real και Παρτίζαν. Εκεί να δούμε. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για την ΕΦΕΣ που δεν ξέρω αν τη βλέπετε εσείς στην οκτάδα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που δεν πήρε εύκολα δύο Ευρωλίγκες και μπορεί να τη δούμε αλλά και μπορεί και όχι. Ας πει ο Θάνος, γιατί έχω μονοπολίσει πολύ εγώ την τελευταία λεπτά και θα πάρω εγώ πάσα. Για ποιο πράγμα για το Παναθηναϊκό? Για την ΕΦΕΣ. Την ΕΦΕΣ. Ναι. Αν θα μπει ή στα play-off. Έχει με δεδομένο ότι τα παιχνίδια στιγμή, ακόμη. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή χάνει και με 20 στην έδρα της. Ναι, παρόλο που έχει ένα... ίσως το πιο ταλαντούχωρο ή το πιο πληρέστερο, δεν ξέρω ποιο ακριβώ να τη δώσω. Πιστεύω στο τέλος θα μπει, γιατί είναι ΕΦΕΣ. Δεν έχω πει προφανώς. Α, εντάξει. Πουγωμέ. Ναι, να το δω. Ναι, ναι, ακούγεται. Okay. Αυτό που θέλω να πω, ότι η ΕΦΕΣ έχει το πιο πληρέστερο ρόστερ. Έχει πολύ καλούς παίκτες σε όλες τις θέσεις. Βαράνε τρίποντο σε δρόν όλοι. Από ό,τι είδα από το πρόγραμμά της, έχει δύσκολα παιχνίδια. Έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα, γιατί το παρατήρησα. Έχει το ξαναβολής μάτς με την Real. Είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Real είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Έχει τη Φενέρ, έχει τη Μονακό. Άμα θέλει να μπει, πρέπει να κερδίσει τα επόμενα παιχνίδια. Γιατί βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Άμα χάσει τώρα, θα πάει στο 13-14
Εκεί δυσκολεύει πιο πολύ θέση της ακόμη. Οπότε δεν ξέρω, πραγματικά νομίζω δεν θα μπει. Αν και δεν το λέω με απόλυτη σιγουριά. Ωραία, Γιάννη. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι θα φανεί έτσι κάπως η πυγμή της πρωταθλήτριας που είναι τα δύο τελευταία χρόνια η ΕΦΕΣ, παρότι ότι έχει ένα πολύ πολύ δύσκολο πρόγραμμα, δηλαδή αυτή τη στιγμή το βλέπω μπροστά μου. Τώρα αγωνίζεται με τη Μακάμπη, μετά έχει να παίξει δύο φορές την εβδομάδα, μας έρχεται με τη Ρεάλ για τον εξαναβολής αγώνα λόγω των σεισμών, μετά παίζει με την Παρτιζάν, παρότι και τα δύο παιχνίδια στην έδρα της δεν παίζει με εύκολους αντιπάλους. Και ας έχασε Παρτιζάν με μεγάλη διαφορά χθες στην Ιταλία από τη Μιλάνο. Ακόμα και ο αγώνας με την Άλμπα που βλέπω εδώ είναι περίεργος, γιατί η Άλμπα είναι μια περίεργη ομάδα από μόνη της και μπορεί ξαφνικά να έχει χάσει 10 αγώνες σερί, αλλά να κερδίσει, ας πούμε, μια μεγάλη. Οπότε δεν είναι και αυτό ένα εύκολο παιχνίδι στο Βερολίνο. Έχει να παίξει με Αρμάνι, η οποία στα τελευταία παιχνίδια μετράει 1-6-0. Έχει βρει φόρμα πολύ στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς, ενώ ήδη έχει χάθει το play-off σε κακό timing. Ξεκίνησε να παίζει καλά η ομάδα της Ιταλίας. Μετά παίζει με τη Virtus, η οποία αυτή τη στιγμή ακόμα διεκδικεί τα play-off. Και γενικά είναι καλή φέτος, δεν κακή, και έχει πάρει και μεγάλα αποτελέσματα σε δύσκολες έδρες. Παίζει μετά με τη Φενέρ, το μεγάλο τουρκικό ντέρμπι, και κλείνει τη χρονιά με τη Μονακό. Μιλάμε ακόμα και αγώνες όπως την Άλμπα και την Αρμάνι, είναι δύσκολη. Οπότε, αν ιτηθεί σήμερα, μπαίνει σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί στην ισοβαθμία με τη Μακάμπη θα μένει πίσω και θεωρώ ότι θα έχει δυσκολία. Αλλά πιστεύω ότι θα φανεί η καρδιά του πρωταθλητή και θα μπει έστω ακόμα και ως 8η στο τελευταίο λεπτό την οκτάδα, και θα είναι και ένας δύσκολος αντίπαλος για όποιον παίξει μαζί της, ακόμα και να αυτός έχει τελειώσει πρώτος ή δεύτερος, εγώ πιστεύω. Είναι όντως αρκετά δύσκολο το πρόγραμμα της ΕΦΕ. Ναι, επίσης δύσκολο το αν θα μπει στην οκτάδα. Είναι πραγματικά απρόβλεπτο το μπάσκετ σαν άθλημα, και η ΕΦΕ δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοια αποτελέσματα, σε τέτοιες πορείες. Είναι χρονιά αρνητικά για την ΕΦΕ και έχει τραβήξει μέχρι τώρα. Ναι, ακόμη και τώρα όταν είχε πει ότι ο Μίσιτς μπορεί να χάσει όλη τη σεζόν, και το σήμερα τον βλέπουμε να πέσει. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι πολλά. Επίσης πολλά. Νομίζω ότι ξεκίνησε η χρονιά κάπως στραβά, γιατί για 2-3 μήνες δεν είχε το Λάρκιν η ομάδα, λόγω του ότι είχε τραυματιστεί στο μπάσκετ, αν θυμάστε. Και είχε χάσει και το μπάσκετ. Αυτό κάπως της έφερε ανισορροπία να παίζει χωρίς το Λάρκιν. Ο αντικαταστάτης του Τέιλορ που τώρα αγωνίζεται στη Ζαλγκύρη, συγγνώμη, δεν ήταν καλός. Δεν μπορούσε να δώσει αυτά που δίνει ο Αμερικάνος. Είναι μια περίεργη χρονιά, και νομίζω ότι, εντάξει, όταν είσαι επί 4 συναπτά έτη, γιατί επέστησαν στο τελικό του 2019 στην Ευρωλίγκα, είσαι 4 συνεχόμενα χρόνια πρώτος και καλύτερος, και πέρσι οριακά πάλι δεν μπήκε στο play-off και σε έσωσε το γεγονός ότι έγινε ό,τι έγινε στην Ουκρανία, δυστυχώς, και έφυγαν οι Ρώσικες ομάδες που ήταν από πάνω με διαφορά, η Ζενίτη, η ΤΣΣΚΑ και η Ούνιξ, και μπήκε ως έκτη, ενώ θα μπορούσε να έχει μείνει εκτός. Φέτος πάλι γίνεται η ίδια ιστορία, πάλι πάει να σώσει τη χρονιά. Νομίζω ότι ίσως αυτή τη φορά δεν το μπορεί και να μην τη δούμε. Βέβαια, πιστεύω ότι θα το καταφέρει, γιατί έχει ένα πλούσιο ρόστερ, αλλά αν δεν το καταφέρει, εντάξει, είναι λίγο το πλήγμα του χρόνου. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια στην κορυφή. Και όταν κάποιοι παίκτες σου δεν είναι σταθερά καλοί, όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές, ο Λάρκιν, ας πούμε, έχει πέσει πολύ στους αριθμούς του, δεν μπορείς να είσαι εξίσου καλός όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Κάποια στιγμή υπάρχει ο κορισμός. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έχουμε και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, όπως είπαμε, στις 9 η ώρα, και Μπασκόνια Μονακό στις 9:30, που θα είναι επίσης ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ακριβώς, θα είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και Φενέρ Μπάρσα στο 34-36 είναι ένα ντέρμπι στην Τουρκία. Ναι. Πολύ ωραίο αγώνα. Ξεκίνησε η Μπαρσελόνα με διαφορά, ήταν προς το 13, και τώρα το έχει μαζέψει 37-38 τώρα με τρίποντο του Ντόρση. Το έχει μαζέψει η ομάδα της Κωνσταντινούπολης.
Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Γιάννη και το Θάνο που ήταν στην παρέα μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 9. Να είστε συντονισμένοι. Επίσης μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή σε Spotify και YouTube. Από εμένα, το Γιάννη και το Θάνο, να έχετε ένα καλό βράδυ.